Συμβούλιο. Θα πάμε λοιπόν να συνδεθούμε ζωντανά με το Προεδρικό. Εκεί βρίσκεται ο Προκόπης Θουκυδίδης για να μας δώσει τις πληροφορίες, την ενημέρωση, αλλά και το τι δήλωσαν πριν από λίγο πολιτικοί αρχηγοί. Προκόπη, καλησπέρα. Καλησπέρα από το Προεδρικό, Πέτρα. Γύρω στις 7:30 ολοκληρώθηκε η σύσκεψη του Εθνικού Συμβουλίου, όπου οι πολιτικοί αρχηγοί των κομμάτων ενημερώθηκαν από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για τις εξελίξεις και για τα αποτελέσματα των επαφών που είχε στη Νέα Υόρκη και στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών. Να πούμε, Πέτρα, ότι όλα τα κόμματα εκπροσωπήθηκαν από τους αρχηγούς τους, πλην του ΕΛΑΜ, το οποίο εκπροσωπήθηκε από τον Γεάδη Γεάδη. Στη σύσκεψη συμμετείχαν επίσης ο Υπουργός Εξωτερικών, επικεφαλής στη ΣΚΙΠ, ο Ελληνοκύπριος διαπραγματευτής και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Πέτρα, να πούμε, η συζήτηση κινήθηκε στον άξονα της Γενικής Συνέλευσης και έγιναν και αναφορές σε επιμέρους ζητήματα. Όσον αφορά τώρα τα αποτελέσματα των επαφών στη Γενική Συνέλευση, το Προεδρικό κρίνει ως επιτυχημένο το γεγονός ότι αναδείχθηκε η βούληση της Λευκωσίας για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων από το σημείο που έμειναν στο Κραν Μοντανά με βάση την πολιτική ισότητα και τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας, ενώ επίσης τονίστηκε από μέρους της Λευκωσίας η ανάγκη για διορισμό ειδικού απεσταλμένου του Γενικού Γραμματέα. Να πούμε ότι Δυσί και Ακέλ θεωρούν αυτές τις προσπάθειες προς την σωστή κατεύθυνση. Έγινε επίσης αναφορά στις προσπάθειες γενικότερα που γίνονται για επανέναρξη του διαλόγου. Ένας άλλος άξονας στον οποίο κινήθηκε η συζήτηση αφορά τα μονομέρη μέτρα που εξετάζει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας προς τους Τουρκοκυπρίους, έτσι ώστε να δημιουργηθούν συνθήκες επίλυσης του Κυπριακού. Δυσί και Ακέλ ενθαρρύνουν αυτά τα μέτρα, θεωρούν πως μέσα από αυτή την κατεύθυνση θα επιτευχθεί πρόοδος στο Κυπριακό μέσα από τη θετική ατζέντα και τα μονομερή μέτρα προς τους Τουρκοκυπρίους. Όλα, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, όλα τα κόμματα και της συγκυβέρνησης συμφώνησαν με αυτή τη στρατηγική και με τα μονομερή μέτρα πλην του ΕΛΑΜ, το οποίο εξέφρασε την έντονη αντίθεσή του και προς την στρατηγική που ακολουθείται στο Κυπριακό μέσα από δώρα και μέσα από αυτή την λογική. Θεωρούν πως το Κυπριακό πρέπει να επανατοποθετηθεί ως πρόβλημα εισβολής και κατοχής και όχι ως ένα δικοινοτικό πρόβλημα, και να προσπαθούμε μέσα από την παροχή κινήτρων και δώρων στους Τουρκοκύπριους και στην Τουρκία να επιληθεί το Κυπριακό. Πέτρα, να πούμε ότι έγινε αναφορά και στα τετελεσμένα. Έχει ενδιαφέρον τα οποία... να πούμε ότι εδώ και ένα 15ήμερο ακούμε για μονομενή ρήη μέτρα προς τους Τουρκοκυπρίους, ακούμε για ΜΟΕ, αλλά δεν έχει ενημερωθεί μέχρι αυτή την ώρα τι περιλαμβάνουν αυτά τα μέτρα στήριξης προς τους Τουρκοκυπρίους, τα μονομερή, και τι περιλαμβάνουν τα ΜΟΕ. Και μάλιστα προκαλεί ακόμη περισσότερη αίσθηση όταν όλες οι πολιτικές δυνάμεις στο σύνολό τους, εντάξει, πλην του ΕΛΑΜ, ομογνωμούν και επικροτούν την εξαγγελία τέτοιων μέτρων. Δεν θα έπρεπε ο λαός να γνωρίζει? Πολύ σωστά, Πέτρα, και είναι πολύ σωστή επισήμανση. Το γεγονός ότι φαίνεται ότι η πολιτική αρχηγή των κομμάτων είναι ενήμερη για το περιεχόμενο των μονομερών μέτρων προς τους Τουρκοκυπρίους και για τα ΜΟΕ, ωστόσο τηρείται μια σιγή χθίως για το ακριβές περιεχόμενό τους, έτσι ώστε να μπορεί να αξιολογηθεί και από τον κόσμο το εάν και εφόσον, δηλαδή τον παλμό του κόσμου, εάν και εφόσον συμφωνεί ο κόσμος με αυτές τις στρατηγικές. Να πούμε επίσης, Πέτρα, ακόμα μια σημαντική λεπτομέρεια, το γεγονός ότι με τη λήξη του Εθνικού Συμβουλίου σε δηλώσεις προέβησαν μόνο οι αρχηγοί Δυσί και Ακέλ, ο Γιάδης Γιάδη εκ μέρους του ΕΛΑΜ, ενώ τα κόμματα της συγκυβέρνησης συν οι οικολόγοι δεν θέλησαν να τοποθετηθούν. Πέτρα, τώρα να προσθέσουμε, έγινε αναφορά και στις προσπάθειες δημιουργίας τετελεσμένων εκ μέρους της Τουρκίας, τόσο στην Πύλα, τόσο στη Δερίνια, όσο και στον Γερόλακο, τα οποία είναι θέματα τα οποία το ΣΥΓΜΑ τα είχε αναδείξει δεόντως. Να πούμε ότι όσον αφορά το Γερόλακο, το οποίο είναι και το πρόσφατο, τον Οκτώβριο, αρχές Οκτωβρίου αναμένεται να περάσει από τη λεγόμενη Βουλή νομοσχέδιο για την κατασκευή 1.500 κατοικιών στον κατεχόμενο Γερόλακο, δεν υπάρχει
ενημέρωση για το τι ακριβώς συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Δεν έχουν εικόνα, ωστόσο είναι ένα ζήτημα το οποίο το παρακολουθούν. Παρακολουθούν επίσης την κατάσταση στην Περίκλη, στην πόλη της Αμοχώστου και στη Δερίνια. Και διακρίνεται αυτή η προσπάθεια εκ μέρους της Τουρκίας για δημιουργία τετελεσμένων κατά μήκος της νεκρής ζώνης. Πέτρα, τα παρακολουθούμε και εμείς τα θέματα και θα μεταφέρουμε οποιασδήποτε εξελίξεις. Αν δεν υπάρχει κάτι άλλο, προτείνω σε αυτό το σημείο να πάμε να παρακολουθήσουμε τι δήλωσαν οι αρχηγοί των πολιτικών κομμάτων που προέβησαν σε δηλώσεις και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Να πάμε να παρακολουθήσουμε, αν και η εντύπωση που δίδεται στο λαό είναι ότι εμείς είμαστε παρατηρητές των τετελεσμένων και προσφέροντες δώρα την ίδια ώρα. Σε ευχαριστώ, Προκόπη. Πάμε να δούμε λοιπόν τι μας είπαν οι πολιτικοί αρχηγοί. Εμείς έχουμε επαναλάβει, όπως έχω πει στον Γενικό Γραμματέα, ότι ο διορισμός ενός αποσταλμένου θα έχει μια υψηλή προστιθέμενη αξία. Είναι θέση την οποία την έχουμε πει όχι μόνο εμείς, άλλωστε την έχουν δηλώσει ομόφωνα όλα τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας στην πρόσφατη δήλωσή τους. Αναμένουμε να καταστεί αυτό εφικτό και να διοριστεί το συντομότερο δυνατόν ένας απεσταλμένος, ούτως ώστε να μπορεί να διερευνήσει αυτή την προοπτική επανάρξη της διαπραγματεύσεως. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, όταν κρίνει ότι η στιγμή είναι η κατάλληλη, θα ανακοινώσει αυτά τα μέτρα. Είναι άλλωστε το έχει πει ότι αυτά τα μέτρα είναι έτοιμα και θα ανακοινωθούν. Θα πρέπει να προχωρήσουμε στην εξαγγελία των μονομερών μέτρων από μέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας προς την τουρκοκυπριακή κοινότητα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη των Τουρκοκυπρίων που βρίσκονται κάτω από την πολύ μεγάλη πίεση από μέρους της Τουρκίας και σίγουρα δυστυχούν σε μια κατάσταση μη λύσης του Κυπριακού. Την ίδια ώρα θα πρέπει να διαμορφώσουμε θετική ατζέντα από μέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας προς την Τουρκία. Να θέσουμε τρία σημεία. Είναι η προσήλωση στο συμφωνημένο πλαίσιο, είναι η θετική ατζέντα που χρειάζεται τη δεδομένη στιγμή μαζί με τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης που χρειάζεται να δρομολογηθούν και τα θεωρούμε απολύτως απαραίτητα και ως συλλογικός χειρισμός. Εμείς είμαστε έτοιμοι ως Δημοκρατικός Συναγερμός να αναλάβουμε το δικό μας ρόλο και θεωρούμε σημαντικό να εμπεδοθεί η προσήλωση στο συμφωνημένο πλαίσιο. Αυτό που διαπιστώνουμε είναι ότι χρόνια υποχωρήσεων με μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης δεν λειτουργήσα. Χρόνια οδυνηρών διχοτομικών συμβιβασμών στη βάση της διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας δεν έχει δουλέψει μέχρι σήμερα. Αντίθετα, ελοχεύουν κίνδυνοι οι οποίοι υποβαθμίζουν το Κυπριακό σε μια δικοινοτική διαφορά και μετατρέπουν το θύμα σε θήτη και αντίθετα. Από εκεί και πέρα τονίζουμε την αναγκαιότητα να επανατοποθετηθεί το Κυπριακό πάνω στην ορθή του βάση ως πρόβλημα εισβολής και κατοχής, ως πρόβλημα εγκλημάτων πολέμου και να απεγκλωβιστούμε από δικοινοτικές προσεγγίσεις. Επέστρεψε ο πύρινος εφιάλτης στην επαρχία Λεμεσού. Το μεσημέρι ξέσπασε μεγάλη πυρκαγιά στην περιοχή μεταξύ των κοινοτήτων Λιμνάτη και Άλασσα.